Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στη Βοστόνη, το Κέμπριτζ και την Αθήνα, η πολυσυζητημένη συλλογή φωτογραφιών του Δημήτρη Μπούρα φιλοξενείται και στη Θεσσαλονίκη. Περιπλανόμενος σε δρόμους κακόφημων περιοχών της Αθήνας, αποτυπώνει στο φακό του την εξαθλίωση των αστέγων και των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά. Μπήκα στη διαδικασία μιας βαθύτερης έρευνας, όπου τώρα κλείνω σχεδόν 3 χρόνια, έζησα με αυτούς τους ανθρώπους, γνωρίστηκα, κοιμήθηκα πολλά βράδια μαζί έξω στον δρόμο για να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ξέρεις, κάποιος όταν ζει στον δρόμο δεν έχει εμπιστοσύνη. Και όντας χρήστης, κάνει ό,τι γίνεται είναι δυνατόν για να ξεκονομήσει τη δόση του, αυτό που λέμε. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητες ψυχές, πραγματικά. Και για να κυλήσεις σε μια ουσία, για να κυλήσεις σε μια εξάρτηση, για να εξαρτηθείς, για να έχεις την εξάρτηση, πρέπει να είσαι ευαίσθητος. Ένας ψυχρός, ένας killer που λέμε δεν έχει ανάγκη. Κινείται και λύσεται. Είναι βαθιά συναισθηματικά άτομα. Στη διάρκεια της φωτογράφησης συνάντησε ανθρώπους με ένα κοινό παρανομαστή. Αυτόν τις δίψας για επικοινωνία και τις ανάγκες να νιώσουν ότι δεν έχουν αποκοπεί από το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα ταξίδι στις γειτονίες και τους δρόμους του κακού, του λεγόμενου κακού κέντρου της Αθήνας. Ξεκίνησε το 2010, ξεκινώντας προσπαθώντας να καταγράψω το φαινόμενο των νέων αστέγων, ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο στην ελληνική κοινωνία. Αστέγοι υπήρχαν πάντα, αλλά πάντοτε ήταν μικρές ομάδες, γνωστοί και με το όνομά τους αν θέλεις, που τους φρόντιζε η γειτονιά. Αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι η ψυχή τους, διότι σε αυτή την εικόνα τυχαία που μπορούμε να δούμε ένα πρόσωπο ή σε μία άλλη, μπορεί αυτό το πρόσωπο να είναι το δικό μου, το δικό σου, της κόρης σου, του γιού μου. Ζώντας μαζί τους για μέρες, πρωτού τον εμπιστευτούν για τη φωτογράφηση, εντυπωσιάστηκε από την ευαισθησία και τα ψυχικά τους χαρίσματα. Ξαφνικά, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω των συνθήκων, με μια λεπτή γραμμή που λέμε, πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά στον δρόμο και είναι άνθρωποι νέοι, πτυχιούχοι, άνθρωποι στην παραγωγική ηλικία ή άνθρωποι λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, οικογενειάρχες. Είναι τραγικά μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων, είναι γύρω στους 27.000 άνθρωποι που ζουν στη στιγμή στον δρόμο και οι περισσότεροι από αυτούς, η συντριπτικότητα, η πλειοψηφία είναι Έλληνες και όχι μετανάστες, όπως πολλοί προσπάθησαν να πουλήσουν, ας το πούμε απλοϊκά. Η φωτογραφική έκθεση του Δημήτρη Μπούρα φιλοξενείται στο Άλαμανί, στην περιοχή της Βαλαωρίτου.